Σε πονοκέφαλο εξελίσσεται για εκατοντάδες γονείς στο νομό Ηρακλείου η έλλειψη θέσεων σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς. Το πρόβλημα έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις, καθώς για περίπου 1.000 βρέφη δεν βρέθηκε θέση σε δημοτικούς βρεφικούς σταθμούς και κάτω από 100 νήπια μένουν εκτός παιδικών. Δυστυχώς, λυπάμαι γι' αυτό, αλλά δεν έχουμε τις κατάλληλες δομές, ούτε το προσωπικό που χρειάζεται. Άρα μένουν έξω βρέφη περίπου στα 1.000. Τα πιο μεγάλα όμως τα παιδιά τα πήραμε. Ιδιαίτερα οι εργαζόμενες μητέρες βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς δεν έχουν καμία άλλη επιλογή για τη φύλαξη των παιδιών τους, ενώ για κάποιους το κόστος ενός ιδιωτικού παιδικού σταθμού είναι υψηλό και δεν μπορεί να καλυφθεί. Έτσι ψάχνουν μάταια λύσεις για τα μικρά παιδιά. Είναι δύσκολο για τους εργαζόμενους γονείς. Εννοείται, πάρα πολύ δύσκολο. Βάζουν πλάτη οι γιαγιάδες? Εγώ όχι, προσωπικά. Σίγουρα είναι μεγάλο πρόβλημα. Τι θα πρέπει να γίνει κατά την άποψή σας? Να επιληφθεί το κράτος. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να επιληφθεί. Υπάρχουν περισσότερες θέσεις στον Καναδά. Βεβαίως. Γιατί έχουν και τα σχολεία μέσα, έχουν παιδικούς σταθμούς και κάθονται τα παιδάκια πριν μαμάδες στο σχολείο. Υπάρχουν αρκετές θέσεις στο δημόσιο στην Κύπρο? Υπάρχουν, ναι, απλά από μια συγκεκριμένη ηλικία ξεκινούν να παίρνουν. Από 3,5 και πάνω ξεκινούν να παίρνουν στο δημόσιο. Δεν έχουμε βρεφό νηπιαγωγικούς. Είναι πιεστικό. Αυτό μας μεταφέρεται και σε εμάς. Κατανοούμε, καταλαβαίνουμε, συμπάσχουμε. Και στους ιδιωτικούς βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς τα τηλέφωνα έχουν πάρει φωτιά. Τα πιο δυσίωνα σενάρια επιβεβαιώθηκαν και έτσι τα βάουτσερ μεν δόθηκαν στους γονείς, αλλά οι θέσεις δεν ήταν αρκετές. Περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα από την ΕΤΑΑ και εμείς τη Δευτέρα στην ουσία. Έχουμε μια εικόνα από παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς σε όλο το νησί, η οποία είναι πάρα πολύ χειρότερη της περσινής. Είναι σαν να έχουμε πλεώνασμα στα βάουτσερ και να μην έχουμε θέσεις στα παιδιά. Δεχόμαστε καθημερινά πάνω από 30 με 35 τηλέφωνα γονέων οι οποίοι είναι σε απόγνωση στο τι θα κάνουν τα παιδιά, ειδικά τα βρέφη. Στην πορεία ανοίγοντας οι παιδικοί σταθμοί, πιθανόν να υπάρξουν κάποια κενά με γονείς που δεν θα τα φέρουν ή γονείς που θα τα πάνε σε άλλους παιδικούς. Η έλλειψη θέσεων στους βρεφικούς έχει αναχθεί πλέον σε τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, καθώς οι περισσότερες οικογένειες είναι οικονομικά στριμωγμένες, αναζητώντας μια λύση στο θέμα, ενώ ακόμη και οι ψυχολόγοι συνιστούν κοινωνικοποίηση των μικρών παιδιών, καθώς μετά την πανδημία αποξενώθηκαν από τους φίλους και στερήθηκαν τις χαρές του παιχνιδιού. Ο παιδικός σταθμός όμως συνεχίζει να παραμένει πολυτέλεια.